Κύριε Πρέσβη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα καταρχήν να μου πείτε, από τη συνάντηση αυτή που θα γίνει την άλλη εβδομάδα στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟΥ στο Βίλνιους, που είναι 11 με 12 Ιουλίου, από τη συνάντηση αυτή στο περιθώριο της Συνόδου Μητσοτάκη-Ερντογάν, περιμένουμε κάτι, εσείς περιμένετε κάτι? Περιμένω να επιβεβαιωθεί αυτό που έχει προαναγγελθεί. Δηλαδή η προγραμματισμένη συνάντηση του κυρίου Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Νομίζω ότι δεν είναι λογικό να θεωρούμε ότι τίθεται ένα αμφιβόλο η συνάντηση αυτή. Ασφαλώς θα γίνει. Πέραν αυτού όμως δεν περιμένω κάτι το θεαματικό. Έχω την εντύπωση ότι και οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν ότι και η τουρκική πλευρά τουλάχιστον θα συμφωνήσει ότι πρέπει να υπάρχει ένα κλίμα επαφών ανάμεσα στις δύο χώρες. Από εκεί και πέρα τα θέματα αρχίζουν να γίνονται πιο δύσκολα και πιο σύνθετα. Δηλαδή, καλές είναι οι επαφές, από όλες τις πλευρές έχει τονιστεί ότι είναι χρήσιμο και απαραίτητο να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας ώστε να λειτουργούν όταν τα πράγματα φτάνουν σε κάποια σημεία ανεπιθύμητης ή πολύ δύσκολης έντασης ή όταν δημιουργούνται παρανοήσεις που μπορεί να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο με το ήδη φορτισμένο κλίμα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες. Αλλά το να θεωρούμε ότι η συγκατάσταση στην ύπαρξη επαφών αποτελεί και την απαρχή ή κατά κάποιο τρόπο την θετική ένδειξη διεξαγωγής διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, αυτό το θεωρώ λανθασμένο. Για να γίνουν διαπραγματεύσεις θα πρέπει να συντρέχουν ουσιαστικές προϋποθέσεις. Να συμφωνήσουμε καταρχάς τι ακριβώς θα αφορούν οι συζητήσεις περί διαπραγμάτευσης. Το ένα θέμα που λέμε εμείς, τα 150 που λένε οι Τούρκοι, δεν είναι τόσο απλά. Ναι. Υπάρχει μεγάλη απόσταση, όπως το είπατε. Ένα έχουμε, λέμε εμείς, πάρα πολλά και άλλοι 150. Όπως το λέτε, είναι μεγάλη. Ναι, ναι. Είναι μεγάλο το φάσμα, ναι. Η μεγάλη απόσταση μεταξύ των επιθυμιών των δύο πλευρών, των θέσεων των δύο πλευρών. Κύριε Πρέσβη, Θα πρέπει να συντρέχουν, αν θέλετε να το πω. Ναι, βέβαια. Θα πρέπει για να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις ουσιαστικές, σε συνομιλίες επί της ουσίας δηλαδή, των θεμάτων, να συντρέχουν και ορισμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή, και η μία πλευρά, κυρίως η τουρκική πλευρά, γιατί εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το διακηρύξουμε, να δηλώσει δημόσια ότι σέβεται τη συνθήκη της Λοζάνης. Επίσης να διευκρινιστεί βάσει ποιου δικαίου θα συζητάμε. Του δικαίου της θάλασσας που η χώρα μας έχει αποδεχθεί όπως και το 90% των μελών της διεθνούς κοινότητας ή τους αφαίρετους ισχυρισμούς των Τούρκων που δεν δέχονται το δίκαιο της θάλασσας γιατί θεωρούν ότι δεν τους συμφέρουν οι ρυθμίσεις του και επισημούν επομένως διαπραγματεύσεις έξω από το πλαίσιο αυτό. Είναι αρκετά, θέλω να πω, τα θέματα. Βέβαια, μία αρχή επαφών είναι κάτι το καλό. Δεν έχει κανείς αντίρρηση, ασφαλώς. Να υπάρχει μία ύφεση στο κλίμα, είναι κάτι το επιθυμητό. Διευκολύνει την ψύχρεμη αντιμετώπιση των θεμάτων και από την άλλη πλευρά. Αλλά είναι τέτοια η απόσταση και τέτοια η φύση των θεμάτων που θέτει η Τουρκία ώστε θα χρειαστεί μεγάλη προεργασία για να προσεγγίσουν, για να φτάσουμε στο σημείο να φύγουμε θέματα ουσίας. Μάλιστα. Που δεν ζημιώνουν και δεν υπονομεύουν τις δικές μας θέσεις. Τώρα, μιας και το είπατε αυτό, να πάμε και στη Σύνοδο, γιατί βλέπω ότι έχει ανέβει ψηλά στην ατζέντα η ιστορία με την ονομασία των στενών. Και αν θα έχουν διπλή ονομασία, πώς θα είναι, η συνθήκη του Μοντρέτη προβλέπει. Εκεί τι λέμε, τι κάνουμε? Βεβαίως. Ωστόσο εμείς έχουμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας για την τουρκική απέτηση τα νησιά, τα στενά, τα στενά. Τα στενά. Ναι.
να αναφέρονται στο ΝΑΤΟ στα περιφερειακά προγράμματα ασκήσεων, να αναφέρονται τα στενά ως τουρκικά στενά. Γιατί τουρκικά στενά? Δεν είπα τυχαία προηγουμένως ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές σε ισχύουσες συνθήκες. Η Τουρκία θέλει να τις καταστρατηγήσει τις συνθήκες αυτές και την συνθήκη της Ροντάνης και τη συνθήκη του Μοντρέ, όπου μπορεί σε κάθε ευκαιρία που της παρέχεται, διότι έχει σαν στόχο την αποδυνάμωσή τους προκειμένου να προχωρήσει σε επιδιώξεις που γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν είναι συμβατές με τις συνθήκες αυτές. Επομένως, το ζήτημα δεν είναι ζήτημα μιας λεπτομέρειας. Ορισμένοι, ξέρετε, καλοπίστως υποθέτω, υποστηρίζουν ότι μα καλά βρε παιδί μου τώρα και τι θα... Και τι έγινε, τι σημασία... να έχουμε μια διπλή ονομασία, ναι, τι έγινε. Μια διπλή ονομασία, ναι. Τι έγινε, έτσι κι αλλιώς στην Τουρκία βρίσκονται αυτά, γιατί να μιλούν τουρκικά? Όχι, δεν είναι έτσι. Ακριβώς. Ή τηρούμε τις συνθήκες... Γιατί δεν ξέρουν την Τουρκία, κύριε πρέσβη, δεν ξέρουν την Τουρκία. Δεν ξέρουν. Ακριβώς, δεν ξέρουν. Γιατί αν περάσει αυτή η διπλή ονομασία, θα πει ο Ερντογάν του χρόνου να έχει διπλή ονομασία και ηχείος. Ασφαλώς. Καταλάβατε πως θα το πει. Κάθε υπερβολή το λέω, αλλά αυτό θα πει. Ναι. Δεν απέχει, ξέρετε, η υπερβολή που. Όχι, το λέω, καταλάβατε. Ως υπερβολή. Ναι, βεβαίως. Ότι θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο που θα το βρούμε μπροστά μας. Βεβαίως. Θα το βρούμε μπροστά μας και θα το αξιοποιήσει. Ακριβώς. Η Τουρκία αξιοποιεί κάθε δυνατότητα που της δίνεται, ακόμα και επί μικρή σημασία θεμάτων. Μικρή σημασία στα μάτια της διεθνούς κοινότητας. Σε εμάς όμως που έχουμε την εμπειρία ακριβώς. Της τουρκικής τακτικής και της τουρκικής συμπεριφοράς, αυτές οι κινήσεις δεν πρέπει να θεωρούνται ως δευτερεύουσα σημασία, αλλά να αξιολογούνται στην πραγματική τους βαρύτητα και επομένως να αποκρούονται όταν περιέχουν το σπέρμα αμφισβήτησης ενός γενικότερου πλαισίου. Τώρα πείτε μου, θα επιμείνει πιστεύετε η Τουρκία και ο Ερντογάν στο βέτο για τη Σουηδία? Το βέτο για τη Σουηδία εξαρτάται πολύ περισσότερο από τη στάση, από την έκβαση που θα έχει το θέμα της χορήγησης των F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία και πολύ λιγότερο από τις παραχωρήσεις που φαινομενικά ζητάει ο Ερντογάν από την Σουηδία, ναι, για να άρει το βέτο του. Άρα είναι το παζάρι με τα F-16 είναι το θέμα όλο. Είναι το παζάρι με τα F-16. Φυσικά, η Τουρκία έχει πάντα διάφορες στοχεύσεις. Κυρίως και πρωτίστως είναι τα F-16. Μέσω της Σουηδίας ασκείται πίεση εκβιαστικής μορφής προς την Αμερική για να συγκατατεθεί στη χορήγηση των σκαφών αυτών. Αλλά παράλληλα φυσικά η Τουρκία θέλει να επωφεληθεί και του θέματος που θέτει επισήμως και να ζητήσει να εξασφαλίσει από τη Σουηδία τις περισσότερες και τις μεγαλύτερες δυνατές παραχωρήσεις απέναντι στα τουρκικά αιτήματα. Παραχωρήσεις, ξέρετε, που θα έλεγα ότι φτάνουν και σε ένα βαθμό ταπείνωσης. Ειλικρινά απορώ πως η σουηδική κυβέρνηση, όχι μόνο τώρα, αλλά ευθύς εξ αρχής όταν δημιουργήθηκε το θέμα των τουρκικών αντιρρήσεων και αρνήσεων στην είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, πως η σουηδική κυβέρνηση δέχτηκε τέτοιο τύπο εκβιασμό, διότι είναι ένας ανοιχτός εκβιασμός. Ζητάει η Τουρκία να επιβάλλει στην Σουηδία τον τρόπο με τον οποίο θα χειρίζεται θέματα εσωτερικής δικαιοδοσίας. Τι στάση θα έχει απέναντι σε αυτούς που χορηγούν, που έχουν λάβει ήδη πολιτικό άσυλο και που για την Τουρκία είναι, θεωρούνται αντίπαλοι ή τέλος πάντων επικίνδυνοι επικριτές. Μόνο φτάσαμε στο σημείο η Σουηδία, μια χώρα που είναι ασφαλώς ανεπτυγμένη από κάθε άποψη, όχι μόνο πολιτική, οικονομική, αλλά και πολιτική, να συζητάει τέτοιο τύπου απαιτήσεις και οι Τούρκοι κάθε φορά να λένε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι και ότι θέλουν μεγαλύτερο ζήλο και περισσότερες παγορήσεις και πρόσθετα μέτρα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση που δημιουργείται όταν η διεθνής κοινότητα ή οι διεθνείς οργανισμοί, όπως είναι το ΝΑΤΟ,
ακολουθούν απέναντι σε μια παραβατική χώρα όπως είναι η Τουρκία την πολιτική του κατευνασμού. Ο κατευνασμός δεν ηρεμεί, ούτε καθιστά λογικότερο τον εκβιάζοντα. Αντίθετα, εκλαμβάνεται και ερμηνεύεται ως στάση υποχώρησης και τον ενθαρρύνει σε περαιτέρω στήριξη της τάσης του. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι η Τουρκία θα άρει τους ενδιασμούς της, όχι τους ενδιασμούς, τις αντιρρήσεις της, το βέτο της, στη σύνοδο αυτή. Το πιο πιθανό είναι ότι θα επιμείνει, εκτός αν παρασκηνιακά της έχει δοθεί κάποια διαβεβαίωση που πιθανώς θα μπορούσε να κάμψει τις αντιρρήσεις της. Μάλιστα. Τώρα, πείτε μου κάτι ακόμα σας παρακαλώ, κύριε Πρέσβη, που το βλέπω τις τελευταίες ημέρες και νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί αλλάζει λίγο πάλι τις ισορροπίες στην περιοχή και δείχνει και πώς πορεύεται πλέον ο κύριος Ερντογάν. Αναφέρομαι στην επαναπροσέγγιση με την Αίγυπτο. Ανταλλάξαμε τις διευθές. Θυμάστε τις βαριές κουβέντες. Είσαι διδάκτορας, το ένα, είσαι το άλλο. Είχε γίνει. Και τώρα φτάσαμε να είναι δύο καλοί φίλοι πάλι. Και τώρα φτάσαμε να είναι δύο καλοί φίλοι. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή της προσέγγισής μας με την Αίγυπτο και τις συμφωνίες που υπογράψαμε μαζί της για την ρύθμιση ενός τμήματος της ΑΟΣ, είχαμε τονίσει, πολύ όχι μόνο εγώ, ότι θα έπρεπε να μην επαναπαυθούμε στην συμφωνία αυτή και να μην θεωρήσουμε, να μην εφησυχάσουμε θεωρώντας ότι η Αίγυπτος έχει προσεγγίσει τη δική μας πλευρά και επομένως θα κοφεύει στις διάφορες γοητευτικές προσφορές της Τουρκίας προς την πλευρά της. Η Τουρκία ξέρει να επιμένει, ξέρει να διαπραγματεύεται και να έχει μια σταθερότητα στις επιδιώξεις. Αυτό συνέβη και με την εξομάλυνση των σχέσεων της με την Αίγυπτο και βλέπουμε ήδη ότι υπάρχει μια εξομάλυνση που είναι σκοαρή. Ανταλλαγή πρέσβεων σημαίνει ομαλοποίηση. Ακριβώς. Τυπική τουλάχιστον ομαλοποίηση των σχέσεων. Δεν ξέρει κανείς τι μπορεί περαιτέρω να υπάρξει. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ερμηνεύουμε εξ ορισμού την απόφαση της Αιγυπτιακής κυβέρνησης ως εχθρική ενέργεια προς την πλευρά μας. Ναι. Σημαίνει όμως ότι επιβάλλεται να είμαστε σε διαρκή επαγγελματική. Αυτό, γι' αυτό το είπα. Και σε πολύ στενή επαφή με την, με την Αιγυπτιακή πλευρά, ώστε αυτή η ανταλλαγή πρέσβεων να μην αποτελέσει αφετηρία περαιτέρω προσέγγισης και περαιτέρω συνεννοήσεων που πιθανόν να οδηγήσουν σε αρνητικό για μας κλίμα. Πάντως, από τις μέχρι τώρα κινήσεις, κύριε πρέσβη, του Ερντογάν, βλέπω ότι καταβάλει προσπάθεια να κλείσει μέτωπα. Βέβαια. Είναι σαφές αυτό. Ναι, πολύ σωστά το βλέπετε. Θέλει να κλείσει τις δυσάρεστες εκκρεμότητες με την Αίγυπτο. Θέλει να βελτιώσει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Με το Ισραήλ, σωστό. Που παίζει σημαντικό ρόλο στην περιοχή και εν πάση περιπτώσει να ακολουθήσει μια ηφαισιακή πολιτική στη σχέση του με μας, ώστε η εικόνα του προς τις ευρωπαϊκές χώρες και προς την διεθνή κοινότητα να μην εμφανίζεται όπως στην πραγματικότητα είναι προκλητική και παραβατική, αλλά δίθεν ήπια και συγκαταβατική. Ενώ μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Με την ευκαιρία, επειδή αναφερθήκαμε και στο θέμα της βελτίωσης, της μετριοπαθέστερης αλλαγής ύφους που έχει η Τουρκία απέναντί μας, θα ήθελα να σημειώσω ότι ασφαλώς η ηφαισιακή ατμόσφαιρα είναι κάτι καλό. Είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη, αρκεί να μην την υπερτιμάμε. Δεν πρέπει ούτε να την υποτιμάμε, αλλά δεν πρέπει και να την υπερτιμάμε. Καλή ατμόσφαιρα που συνοδεύεται όμως από αιμονή σε απαράδεκτες θέσεις χάνει την αξία. Ακριβώς. Ή ένα μεγάλο μέρος από την αξία. Ακριβώς. Οι Τούρκοι από την πρώτη στιγμή, όταν βελτίωσαν τη συμπεριφορά τους απέναντι μας, ετώνησαν ότι οι θέσεις που μένουν αμετάβλητες. Και μάλιστα, επί των ημερών του προηγούμενου Υπουργού Εξωτερικών, του Τσαβούσογλου, που φυσικά εκκινεί το βάσιο οδηγιών από τον Ερντογάν,
τόνισαν ότι δεν θα είναι για μακρά διαρκείας η υπομονή τους. Άρα βλέπετε πώς σχετικοποιείται ακόμα και αυτό το δείγμα καλή συμπεριφορά. Κύριε Πρέσβη, κύριε Καραϊτίδη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και χάρηκα για τη συζήτησή μας. Και εγώ, να είστε καλά.